Welcome back. Cyprus voters have head to the polls for parliamentary elections amid a corruption scandal. Από τη μακρινή Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ασία και την Ευρώπη, οι κυπριακές εκλογές φιγούραραν ως διεθνής είδηση στην ημερήσια ατζέντα των μεγαλύτερων ειδησιογραφικών πρακτορείων του πλανήτη. Άνοιγμα της κάλπης, τα exit poll και η λαϊκή ετοιμιγορία βρίσκονταν στο επίκεντρο. Despite gains by a far-right party and a centrist group in the Cyprus parliamentary elections on Sunday, it was the ruling Democratic Rally Party who claimed victory. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο, τα οποία επικεντρώνονται τόσο στα σκάνδαλα διαφθοράς όσο και στο προφίλ του ΕΛΑΜ. Η Κύπρος βλέπει τους εθνικιστές να κερδίζουν στη ψηφοφορία για τη Βουλή, είναι ο τίτλος του Reuters που σχολιάζει τους δεσμούς του ΕΛΑΜ με τη Χρυσή Αυγή. Ανάλογο το ύφος και στη Βρετανική. Η Guardian που αναγράφει ότι το ακροδεξιό κόμμα που συνδέεται με τους Έλληνες νεοναζί διπλασίασε τις ψήφους του. Η προμετωπίδα ίδια τόσο στο γαλλικό France 24 που αναφέρεται σε νίκη των ακροδεξιών, όσο και στο Al Jazeera που κάνει λόγο για αποκόμιση σημαντικών κερδών από το ΕΛΑΜ. Το αραβικό δίκτυο βλέπει πίσω από το αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τα μεγάλα κόμματα, φέρνοντας στο προσκήνιο το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων και βεβαίως το γνωστό βίντεο του Al Jazeera με τις αποκαλύψεις για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Στην πύριο νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού επιλέγει να εστιάσει το Bloomberg που σχολιάζει ότι το κυβερνών κόμμα κατέγραψε ιστορικό χαμηλό ποσοστών 40 ετίας, γεγονός που καθιστά πολύ πιο δύσκολη την έγκριση κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων από το νομοθετικό σώμα. Στην επικράτηση του DC επί των άλλων κομμάτων αναφέρεται και το κινέζικο πρακτορείο Xinhua. Με γραφήματα, συγκριτικά ποσοστά και τη νέα σύνθεση του Κυπριακού Κοινοβουλίου, το Πολίτικο κάλυψε την εκλογική αναμέτρηση.